18ου αιώνα. Η Ελλάδα σκλαβωμένη από την Τουρκιά. Δύσκολα χρόνια που τάσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά. 1772. Εκεί ψηλά, στα γραφειώτικα βουνά, στο παλιό Βισταβέτσι, το σημερινό Μάραθο, γεννιέται ένα παιδάκι που έμελε με τη ζωή του να σημαδέψει την ιστορία και την ελευθερία του τόπου μας. Τον βάφτισαν Αντώνη. Κοινωνή του, ο Δίπλας και ο Γεροδήμος ήταν αρχικαπεταναίοι της κλεφτουριάς. Θρύλος έγινε η βάφτισή του. Περνούσαν, λέει, οι Τούρκοι και ήθελαν να τη χαλάσουν. Ο ένας του νονός, ο Δίπλας, άφησε τον Αντωνάκη στο ιερό και τους κυνήγησε στις απέναντι πλαγιές. Άλλοι πάλι λένε ότι τον βάφτισαν μέσα σε μια καρδάρα από γάλα με λίγο ζεστό νερό. Και όπως συνήθως γίνεται, το λάδι που του βάλαν οι νονοί του κάναν τον Αντώνη να τους μοιάσει. Μεγάλωνε λοιπόν ο μικρός Αντώνης στη στάνη του πατέρα του, του Γερομακρυγιάννη, μια φιλώντας πρόβατα, μια στα καραούλια του νονού του του δίπλα. Τότε ήταν που πήρε το ωραιότερο δώρο της ζωής του. Ένα σπαθί, ένα μικρό για τα γάνη. Από τον άλλο του νονό, το Γεροδήμο, ένα σπαθί δαμασκηνό που το κράτησε σύντροφο της ζωής του. Τα χρόνια περνούσαν, μέχρι που μια χρονιά που είχαν κατέβει οικογενειακώς στα χυμαδιά του Βάλτου να ξεχυμονιάσουν, συγκρούεται με ένα παιδάκι της ηλικίας του, μόνο που ήταν τουρκάκι. Κι έτσι, μέσα σε λίγα λεπτά, βρέθηκε επικηρυγμένος από όλη την Τουρκιά. Έτσι, για το τίποτα. Δεν τον ένιωξε όμως. Έζησε για λίγο τη ζωή του επικηρυγμένου, βοηθώντας κόσμο και κοσμάκι. Μέχρι που μια γριά μπαμπόγρια, για λίγα γρόσια, τον προδίδει και τον πιάνουν. Του γυρίζουν αλυσίδες στο κορμί. Τον φορτώνουν με 40 αδικίες και τον οδηγούν στα Γιάννενα, στη φυλακή, στο μπουντρούμι του Αλή του Τσεκούρα. Βρισκόμαστε γύρω στο 1890. Εδώ και λίγα χρόνια ήρθε και έκανε το σεράι του εδώ ο νέος Πασάς της Ηπείρου. Ο Αλή Πασάς, ο γιος της Χάμκο, από το Τεπελένι. Από εδώ δίκησε και αδίκησε τον κόσμο όλο. Του τη λίμνη σιωπά, μα αν μιλούσε θα είχε πολλά να πει. Δυο μερόνυχτα κάνανε να ανέβουν από τον Βάλτο ίσα με εδώ πάνω τα Γιάννενα, άλλοτε σαν τζουβάλι πάνω στο καπούλι ενός αλόγου, άλλοτε περπατώντας, το μικρό Μακρυγιαννόπουλο έφτασε στα Γιάννενα, συνοδεία των Ζαπιέδων. Σχεδόν νύχτα ήταν όταν μπήκανε στο φρούριο. Τον κατεβάσανε στα μπουντρούμια του Αλή. Τα πιο σκοτεινά, τα πιο κρύα, εκεί που ο ήλιος δεν έφτανε ποτέ. Ανθρώπινη βρώμα παντού, κορμιά ματωμένα και κραυγές και οδυρμοί τον πετάξανε σε μια γωνία. Δίπλα στις ακαθαρσίες και από φαγητό στη χάση και στη φέξη. Κάνα ξεροκόμματο που περίσσευε από τα τραπέζια των αγάδων και νερό ανακατεμένο με χώμα μέσα σε σκουριασμένες τσανάκες. Και οι μέρες περνούσαν,
Οι εβδομάδες περνούσαν, οι μήνες περνούσαν. Ο Αντώνης είχε αρχίσει να έχει παρεστήσεις. Του την έδινε, έβλεπε οράματα. Του είχε μείνει στο μυαλό εκείνη η εικόνα από τα τζουμέρκα, από τον ήλιο που ήταν ψηλά την ώρα που τον χώνανε στον Μπουντρούνι. Το ονειρευότανε. Τότε κατάλαβε για πρώτη φορά πως ο ήλιος δεν θέλει διαταγές για να προχωρήσει. Κάθε μέρα, εδώ και εκατομμύρια χρόνια, ανατέλει και δει. Και ζούσε με αυτό το όραμα. Βάει, βάει, μανούλα μου, τι τραβάω, βάει, βάει. Και εσείς, ρε ζαγάρια τουρκαλάδες, μην τολμήσετε να μ' αφήσετε ελεύθερο. Θα σας κάνω τα χαμνά κοιμά. Κι όση βρώμα έφαγα εδώ μέσα, σκουλίκια θα βάλω να σας φάνε. Και μετά γύριζε, άκουγε τους αναστεναγμούς, άκουγε τα ουρλιακτά των άλλων κρατουμένων και φώναζε. Αδέρφια. Αδέρφια, μην φωνάζετε, ωραί, μην ουρλιάζετε. Τα κορμιά μας δέσανε, μα οι ψυχές μας είναι ελεύθερες. Βάλτε τις ωραί να ταξιδέψουνε πάνω στα ψηλά βουνά. Να δείτε τους γονιούς σας, να δείτε τις γυναίκες σας, τα παιδιά σας. Να πάτε σε νταϊφάδες, να πάτε σε καραούλια. Θα τον ελευθερώσουμε τον τόπο, αδέρφια, κουράγιο. Τέτοια αναστάτωση είχε στην ψυχή του, μα αυτή η αναστάτωση είναι που τον κρατούσε. Και μια μέρα που ήταν όλα βαριά και ανήσυχα, άνοιξε η πόρτα της φυλακής και μπήκε ένας Τουρκαλβανός. Ντυμένος αριστοκρατικά, με σαρίκι και σαλβάρια, κοίταγε τους κρατούμενους υπεροπτικά και αυτοί προσπαθούσαν να βρουν το βλέμμα του, να ζητήσουν ίκτο, να ζητήσουν έλεος. Μόνο ένας δεν τον κοίταξε, μόνο ένας γύρισε το κεφάλι και έφτισε κατά ίσου. Του! Αλβανός κάθισε μπροστά στον κρατούμενο, το μικρό Αντώνη. Εσύ είσαι ρε το Μακρυγιανόπουλο. Εσύ είσαι ρε ο Μουσταφάς Βελιγκέκας. Του ανταπάντησε. Με ξέρεις ωραί. Ακουστά σε έχω. Γενίτσαρος είσαι. Σε τούρκεψε ο Αλής. Κι εσύ είσαι αφθάδης ρε. Τα έβαλες με τον Πεόπουλο εκεί κάτω. Και να τώρα που σέρνεσαι στις φυλακές. Δεν μετανιώνω στιγμή. Ούτε τον Πεόπουλο, ούτε κανέναν άλλο. Λυπάμαι και φοβάμαι. Χίλιες φορές στη φυλακή, παρά αυτό που έκανε. Του, πούντηρε τον αδερφό μου. Θρασίμι είσαι ρε, Μακρυγιανόπουλο. Δεν φοβάσαι τίποτα. Δεν λυπάσαι τον εαυτό σου που σούρνεσαι στις φυλακές. Και εσύ δεν λυπάσαι τον εαυτό σου που τούρκεψες, ωραί. Έναν εχθρικό διάλογο κάνανε οι δυο τους. Ο ένας τάπηγε στον άλλο. Για ώρα πολύ. Και ο ένας, όσο περνούσε η ώρα, εκτιμούσε τον άλλον. Γενναίος είσαι, ωραί, Μακρυγιανόπουλο. Ζήτησέ μου μια χάρη, όποια κι αν είναι αυτή, θα στην κάνω. Χάρες δεν θέλω από γενίτσαρους. Χάρες δεν θέλω από αρβανούς και γκέκιδες. Ούτε το νερό σου το δροσερό το θέλω, ούτε ζυμωτό ψωμί, ούτε ξινούτσικο τυρί. Μόνο ένα πράγμα θέλω. Ένα και μοναδικό, που δεν έχει κόστος, ούτε για σένα, ούτε για κανένα. Βγάλε με έξω στην αυλή. Ανέβασέ με ψηλά στο τείχος. Να ξαναδώ μια φορά τα τζουμέρκα. Να ξαναδώ τον ήλιο και τον ουρανό. Και πίσω από αυτά, να φανταστώ πως είναι τα άγραφα. We'll be right back.
μπερδεμένα χέρια ανέβασε ο Βελιγκέκας τον Αντώνη πάνω στα ψηλά τείχη. Και αυτός, ανάμεσα από τις πολεμίστρες, είδε τη λίμνη, είδε το ψηλό βουνό, τα τζουμέρκα και πίσω από αυτά φαντάστηκε τα άγραφα. Σαν να δε τον πατέρα του, τη μάνα του, τα αδέρφια του. Και όσα δάκρυα δεν είχε χύσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, τα έδωσε όλα τώρα. Ο Βελιγκέκας τον παρατηρούσε. Τον παρατηρούσε και ζήλευε. Γύρισε και του μίλησε. «Είσαι παλικάρι, ρε Μακριανόπουλο. Είσαι παλικάρι. Σε ζηλεύω. Και μου φαίνεται ότι κάτι βγάζει καρδιά μου για σένα. Είσαι σαν να είσαι ο αδερφός μου. Θες, βρε, να γίνουμε σταυραδέρφια. Θες να σταυρώσουμε το αίμα μας, να γίνουμε βλάμιδες». Ο Αντώνης γύρισε και το κοίταξε στα μάτια. «Εγώ, βλάμις με ένα γενίτσαρο, τούτο δεν θα γίνει ποτέ». Μα σαν το καλοσκέφτηκε, γύρισε και του αντιμίλησε. «Να γίνουμε, ωρε Βελιγκέκα, γιατί μέσα σου χτυπάει ελληνική καρδιά και πρέπει όποτε μπορείς και όποτε βλέπεις και θέλεις να βοηθάς την παλιά σου φάρα, τους Έλληνες». Κι έτσι, εδώ, πάνω σε αυτά τα ψηλά τείχη, την ώρα που ο ήλιος χανότανε πίσω από το βουνό, ένα δαμασκηνό στιλέτο βγήκε και έκοψε δύο φλέβες σε δύο χέρια, δύο εχθρών που εκείνη την ώρα γινόντουσαν βλάμιδες, σταυραδέρφια. Έμελε να πληρώσουν ακριβά τούτη την ένωση. Ο Αντώνης κατέβηκε πάλι στη φυλακή. Ο Βελιγκέκας κατά το σεράι. Δεν ξανασυναντήθηκαν ποτέ. Ο Βελιγκέκας όμως προσπάθησε με γαληθιές και πονηριές να μειώσει τα λίτρα που ήθελε ο Αλή για να τα ελευθερώσει τον Αντώνη. Και το κατόρθωσε. Και λίγες εβδομάδες μετά, ο γέρο Μακρυγιάννης τα πλήρωσε τα λίτρα. Άνοιξε η πόρτα της φυλακής για τον Αντώνη. Σύντροφοι του πατέρα του τον πήραν και ροβόλησαν κατά τα άγραφα. Σαρακατσανέικα μονοπάτια οδήγησαν τον Αντώνη πίσω στα άγραφα. Ακολουθώ κι εγώ το δρόμο της επιστροφής, τον ίδιο που πήρε ο Αντώνης για να φτάσει στη στάνη του πατέρα του. Εκείνος τότε πληγωμένος, εγώ σήμερα με την άνεση ενός αυτοκινήτου. Βισταβέτσι περίμενε τον Αντώνη, μα κανείς δεν ήξερε τι θα αντικρίσει.
Ένα κουβάρι κόκαλα φέραν τον Αντώνη στη στάνη τη μακριανέ εκεί. Η δόλια μάνα ευάλθηκε να τον κάνει καλά. Λαδάκι από το καντήλι, βότανα από το δάσος, φρέσκο τυρί, ζυμωτό ψωμί και πού κανα κοψιδάκι. Μέχρι που το φθενό κορμάκι άρχισε να δένει και να ισιώνει. Ο Αντωνάκης ήρθε και συνέφερε. Έμοιαζε πια παλικαράκι. Πήγε και βρήκε την κρυψώνα που είχε θάψει το μικρό για τα γάνη που του είχε κάνει δώρο ο νονός του, ο Γεροδήμος. Και χάζευε την ώρα που βόσκαγε τα πρόβατα. Το μάτι του χανότανε στον ορίζοντα το μακρινό. Τις νύχτες δεν κοιμότανε δίπλα στο τζάκι. Μόνο ήταν ανήσυχος. Και μια μέρα παίρνει το μικρό το γιαταγάνι, το βάζει στη μέση του και πάει στη μάνα του. «Μάνα μου, δεν αντέχω πια στη στάνη. Μάνα μου, θα φύγω στο βουνό. Κλέφτης θέλω να γίνω». Η μάνα του το κοίταγε και παραξενευότανε. «Πώς θα αντέξει αυτό το παλικαρόπουλο πάνω στο βουνό και τις κακουχίες. Ένα τόσο δα πλασματάκι». Από την άλλη όμως έβλεπε τη φλόγα που είχε στα μάτια του. «Κάτσε Αντώνη μου εδώ να φυλάμε τα πρόβατα του γέρο Μακρυγιάννη. Κάτσε Αντώνη μου εδώ να βλέπουμε τις ράχες και τα βουνά. Κάτσε Αντώνη μου δίπλα στη μανούλα σου». Και από τότε, τούτο το παρατσούκλι έμεινε στην αιωνιότητα. Ο μικρός Αντωνάκης έγινε ο Κατσαντώνης. Και ξεκίνησε να ανέβει πάνω στο βουνό. «Μάνα μου, στον ονό μου θα πάω, τον καπτάν δίπλα». Του λέει η μάνα του, «Κάτσε σήμερα μαζί μου να σε χορτάσω και φεύγεις αύριο το πρωί». Και μέσα στη νύχτα έστειλε μήνυμα στο δίπλα. «Μη τον κρατήσεις τον αναδεξιμιό σου, μη τον κρατήσεις τον ανιψιό σου, μόνο στείλ τον πίσω». Και έτσι και έγινε. Ο δίπλας τον κοίταξε λίγο υπεροπτικά, μόλο που τον αγαπούσε, και τον ξαπόστειλε στη μάνα του. Μα ο Αντωνάκης δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Ήξερε πού είναι και ο νταϊφάς του Γεροδήμου. Πήρε το γιαταγανάκι του και ανέβηκε πιο ψηλά. Τον βρήκε τον Γεροδήμο και ο Γεροδήμος τον κράτησε. Τον έστειλε να φυλάξει καραούλι. Του μάθε να σφυράει κλέφτικα. Του μάθε πως να σούρνεται στα χορτάρια χωρίς να τον παίρνουν χαμπάρι. Και άρχισε να γίνεται κλεφτόπουλο κανονικό. Σε λίγο θα είχε το δικό του νταϊφά. Ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα, ορίμαζε ο Αντώνης. Και όλα έδειχναν ότι είχε κάτι το ξεχωριστό. Ότι ήταν φτιαγμένος για καπετάνιος. Έτσι πέρναγε ο καιρός. Εκείνο το καλοκαίρι η σοδειά στα Βαλτοχώρια ήταν σπουδαία. Γεμίσανε οι αποθήκες τόσο πολύ μέχρι που κτίσαν τα παράθυρα. Οι φορομπίκτες του Αλή κατέβηκαν και τα μάζοξαν όλα. Στέγνωσε ο στόμας των Βαλτινών. Δεν είχαν μπουκιά να βάλουν στο στόμα τους. Απελπίστηκαν και έστειλαν μήνυμα στους κλέφτες πάνω στα γραφιώτικα βουνά και πιο ειδικά στο Γεροδήμο. Ο Γεροδήμος ξεκαλοκαίριαζε μαζί με τον Κατσαντώνη. Του λέει, «Βαφτιστικέ μου, πάμε κάτω στο Βάλτο να κάνουμε κάτι για τους Βαλτινούς». Και τον πήρε, μόνο που στο δρόμο τον έπιασε πυρετός. Τον φώναξε, «Δεν μπορώ να κατέβω», του είπε. «Πάρ' τον ταϊφά μου και κατέβα να καθαρίσεις μόνος σου». Και κατέβηκε ο Κατσαντώνης από τις πρώτες του εμπειρίες. Ήρθαν οι Βαλτινοί και τον ειδοποίησαν. «Ο Ελιάς Αγά, ο αρχιφορομπίκτης του Πασά, κατεβαίνει κάτω με 300 μουλάρια για να εισπράξει σε είδους». Μαζεύει τα παλικάρια ο Αντώνης, βρίσκει στενό πέρασμα και του τη στείλει. «Πάμε εδώ, πάμε εκεί», τους λεανίζει τους τουρκαλάδες. Μα ο Ηλιάς τη γλιτώνει και τρέχοντας, με πανικό μέσα στο σκοτάδι, κλείνεται σε μια γεμάτη αποθήκη. Πάει ο Κατσαντώνης απ' έξω, «Του φωνάζει Ηλιάς Αγά,
Βγες έξω, μωρέ, να σε πιάσω εχμάλωτο. Εγώ δεν βγαίνω. Αν θες, μπες να με πιάσεις. Ρε, βγες που σου λέω, γιατί θα βρεις κακόμπελα. Δεν μπορούσε να καταλάβει ο Ηλιάς τι εννοούσε ο Κατσαντώνης. Περίμενε να πέσει βραδάκι. Και μόλις το φως χάθηκε και οι τουρκαλάδες δεν βλέπανε μέσα στο σκοτάδι, μια φωτίτσα άναψε. Τσακ, έτσι. Και μπήκε στα σανά και φούντωσε η αποθήκη. Τρέχαν οι Τούρκοι από εδώ, τρέχαν οι Τούρκοι από εκεί. Καήκανε σαν τα ποντίκια μες στη φάκα. Θρίαμβος μεγάλος. Ο Κατσαντώνης με την ησυχία του την άλλη μέρα άνοιξε τις αποθήκες, πήρε τα γεννήματα και τα μοίρασε στους Βαλτινούς. Τον προσκύνησαν μέχρι το χώμα. Και αυτός, ευτυχισμένος και ευχαριστημένος, πήρε τον ταϊφά του νονού του και έφυγε για Τάγραφα. Είχε γεμίσει νιάτα ο Κατσαντώνης. Είχε γίνει πια ομορφόπεδο. Το μουστάκι του είχε φυτρώσει και το στριβε. Τα μαλλιά του είχαν μακρύνει και φτάνανε μέχρι τους ώμους. Και σαν φορούσε καθάρια φουστανέλα, έμπαινε στα χωριά και τον λυμπιζόντουσαν τα κοριτσόπουλα. Ήταν μαζεμένος ο Νταϊφάς πάνω στο βουνό. Μα ξεγλιστρούσε ο Αντώνης και έψαχνε για έρωτες. Στο βορρά είχε φτάσει. Κάτω από το Γρεβενό, σε ένα χωριό με χίλιες βρύσες, τρόπος του λέγει. Και εκεί που περπατούσε, είδε μια τσούπρα με το λαΐνι να πηγαίνει στη βρύση. Την είδε και θαυμπόθηκε. Μια φούντωση, μια φλόγα, πλάκωσε όλο το κορμί του. Και από μακριά τη ρώτησε, ποια είσαι, μωρή τσούπρα? Εγώ είμαι η Αγγέλο. Ποιανού είσαι, βρε? Είμαι του γούλα του Ντάρντανη. Είναι βλάμης του νουνού σου. Φίλοι είναι. Αλήθεια μιλές. Μ' αρέσεις, Μωριγγέλο. Θέλω να σε πάρω γυναίκα μου. Να πάω να βρεις τον πατέρα μου να τα πείτε αυτά. Εγώ δεν μπορώ να αποφασίσω. Και γύρισε την πλάτη με το λαΐνι στο κεφάλι, συνάμενη κουνάμενη, και έφυγε για το σπίτι. Ζευτά μεγάλο απέκτησε ο Αντώνης. Πήγε στον νονό του. Καπετάνιο μου και νονέ μου. Το και το συνέβη. Εσύ τον ξέρεις τον πατέρα της? Τον ξέρω, βρε. Να βρεθούμε να πάμε να τα πούμε. Τα ταιριάξανε, τα φτιάξανε και αρχίσαν να ετοιμάζουν το γάμο. Ειδοποίησανε παπά, ψάλτη, κουμπάρος ο νονός και όταν ήταν όλα έτοιμα, ρίξαν τρεις πιστολιές στον αέρα. Και τότε αγκαλιά οι άντρες πήγανε όλοι μαζί και πήραν τη νύφη από το σπίτι. Στην Ήπεθρο έγινε το γάμο. Τσάκα της τσούκα της. Ευλογητός ο Θεός, άλλαγμα τα στέφανα, πάτημα το τσαρούχι και όλα έτοιμα. Το γλεντήσανε στο πόδι, γιατί οι ζαπιέδες πλησιάζανε. Τα καραούλια προσέχανε όμως και πριν ξημερώσει διαλύσανε το γάμο. Σαρακατσανέικος γάμος. Ίδια ήθη και έθιμα εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Σαν το γάμο που βλέπουμε τώρα, που γυρίστηκε από τους πρωτοπόρους κινηματογραφιστές, τους αδερφούς Μανάκη, το 1907, στην Αβδέλα Γρεβενών. Σκέπτομαι τους σημερινούς γάμους με τα ωραία, τα νηφικά, τα μεταξωτά, τα χρυσά παπούτσια και τα έθιμα που γεμίζουν με χρήματα. Μπουμπουνιέρες, ιερείς και αρχιερείς. Εκείνη την εποχή ήταν πιο απλά τα πράγματα, πιο καθημερινά, πιο ήσυχα. Αλλά κι αυτή η Αγγέλο πώς το αποφάσισε να πάρει τον Αντώνη. Γυναίκα καπετάνιο της κλεφτουριάς, μια μέρα μαζί, χίλιες χώρια. Και θέλει και δύναμη να αντέξεις. Η ζωή όμως το έδειξε. Η Γκέλο τ' άντεξε
και τ' άντεξε μέχρι το τέλος. Ήταν μια αληθινή κατσαντόνενα. Όμως σκέπτομαι, γίνανε έτσι τα πράγματα. Ή μήπως δεν γίνανε. Κατσαντώνη, εμείς ξέραμε, είναι ανύπαντος παιδί. Έκαμε πέρα τρομερός κλέφτης του κατά την Τουρκία. Την όμορφα σου. Αιντέ!